Παιχνίδι με το θάνατο λίγα μέτρα μακριά από τη σχολική αυλή. Δεκάδες μαθητές ρισκάρουν τη ζωή και τη σωματική τους ακαιρεότητα για να διανύσουν λίγες εκατοντάδες μέτρα που χωρίζουν το σχολικό συγκρότημα στην πρώην Αμερικανική βάση με τον οικισμό των Γουρνών. Βεβαίως είναι επικίνδυνο, γι' αυτό το προγραμματίσαν να το κάνουν και το αφήσαν εκεί πέρα. Πριν ακόμα παραλυφθεί, έχει μισοκαταστραφεί. Δηλαδή έχουν υποχωρήσει τα ρήθρα δεξιά και αριστερά. Εγκυμονεί κινδύνους για τον κόσμο, για τα παιδιά, τους κατοίκους, τα οποία περνάνε με κίνδυνο της ζωής τους κάθε μέρα. Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν, ενώ στο πλέον επικίνδυνο σημείο της διαδρομής, στη στενή γέφυρα που μεσολαβεί, συναντώνται ο κίνδυνος με τον παραλογισμό και τη γραφειοκρατία. Η πολυπόθητη πεζογέφυρα που θα προστάτευε όλους τους κατοίκους της περιοχής τοποθετήθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Όμως ακόμη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν έχουν γίνει τα έργα που απαιτούνται για να μπορέσει να παραδοθεί. Πάρα πολύ παράλογο. Είναι εκεί πέρα τώρα τόσο καιρό, 2-3 χρόνια πόσο είναι, και δεν ευελπιστούν να έρθουν να το φτιάξουν, τουλάχιστον να το χρησιμοποιούν. Μόνο το βάλανε εκεί πέρα έτσι βιτρίνα. Αν δεν έχει αδιανό δρόμο από τη μια μεριά και αδιανό δρόμο από την άλλη, άμα δω αυτοκίνητο δεν περνάω. Διότι όταν βλέπουν πεζό στο δρόμο, αντί να κόβουν ταχύτητα, αγκαζώνουν. Ο διαγωνισμός για τη σύνδεση της πεζογέφυρας και την κατασκευή πεζοδρομίων έχει ναυαγίσει 2 φορές μέχρι σήμερα. Έχει γίνει η γιοφύρη της Άρτας. Τι να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό εδώ πέρα. Οι ταχύτητες είναι πάνω από 60-70 χιλιόμετρα και 100 για τα αυτοκίνητα, υπάρχει κίνδυνο να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Και πολλές φορές έχουν τρακάρει, ιδίως αυτή τη διασταύρωση, δεν πάει τη βδομάδα να υπάρχει ένα τρακάρισμα. Όπως διαβεβαιώνει ωστόσο ο Δήμαρχος Χερσονήσου, αναγνωρίζοντας το σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, το έργο που έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ δημοπρατείται στις 26 Σεπτεμβρίου. Σαφώς κάθε ανησυχία των δημοτών και των πολιτών είναι δικαιολογημένη, υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει μια επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο σημείο, μια και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από καμιά από τις δύο πλευρές. Η γέφυρα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τη διέλευση των παιδιών είναι πάρα πολύ στενή. Η εγκατάσταση του εργολάβου, σύμφωνα με τον κύριο Μαστοράκη, θα είναι άμεση, ώστε το έργο να παραδοθεί μέσα σε 8 μήνες.